Ήταν τη ΑΕΚ Κομωτινής με 3-1 στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κομωτινής από το Παναθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα τη ΑΕΚ Κομωτινής προσπάθησε σοφάρισε σε 1-1 τα σετ, έμεινε στην προσπάθεια τελικά και ιτήθηκε με 3-1 χωρίς να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Τα σετ του αγώνα 21-25 σε 25 λεπτά, 26-24 σε 28 λεπτά, 20-25 σε 25 λεπτά και 18-25 σε 22 λεπτά. Χαμένα σερβίς 13-16 αντίστοιχα, η άση ήταν 5-3 και η πόντια από μπλοκ ήταν 6-11. Οι συνθέσεις για αυτό το παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής: Κώστας Δαλακούρας, Μαρούλης Πασαδόρος, Φέρελ, Σεφτσοφ, Δαλακούρας Ανέστης, Νίκος Χριστόφας, Λίμπερο έπαιξε ο Τσαδήμας, ενώ σε αλλαγές έπαιξαν και οι Ανδρεάδης, Καβαρατζής, Παπαδάκος και Μπουφίδης. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού: Γιάκομψεν, Ζήσης, Ιορντάνοφ, έπαιξε ως αλλαγή ο Γαλιώτος και ο Παντίδης, Ανδρεόπουλος, Πανταλέων, Ράπτης, Πελεκούδας και όπως είπαμε λίμπερο έπαιξε ο Ζήσης. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του παιχνιδιού οι δύο προπονητές του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, καθώς οι προπονητές ΑΕΚ Κομωτινής ο Ηλίας Κρεούζης. Η Θράκη, να ξέρετε ότι μας έδωσε τεράστια όθηση, γι' αυτό είχαμε επιλέξει και τη Θράκη ως τόπο διεξαγωγής αυτών των κρίσιμων παιχνιδιών στην εθνική ομάδα. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα της Κομωτινής μας πίεσε αφάνταστα, κυρίως με κατευθυνόμενο πολύ δύσκολο float serve, και από την άλλη έπαιζε πάρα πολύ καλή άμυνα, μας σταμάταγε μπάλες και αυτό της έδινε δυνατότητα να πάει σε κόντρα επιθέσεις και συνεχώς μείωνε τη διαφορά που χτίζαμε. Δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε, εκτός από το ένα σετ, το τρίτο σετ, στα υπόλοιπα σετ δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε τη διαφορά που χτίζαμε. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, η νίκη για μας είναι σπουδαία, συνεχίζουμε σε ένα δύσκολο δρόμο, Παναθηναϊκός. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Αν πραγματικά αναφερόμαστε σε ένα βόλεϊ της περασμένης δεκαετίας, ξέρετε ότι οι σπουδαίοι ξένοι αθλητές που φέρναμε, με αντίστοιχα χρήματα βεβαίως, αυτοί ανέβαζαν και υπερβολικά την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και ήταν από τα κορυφαία της Ευρώπης, έτσι. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα στις ομάδες να φέρουμε τόσο σπουδαίους ξένους όσο την προηγούμενη δεκαετία, γι' αυτό ίσως η ποιότητα έχει πέσει λίγο παλιά. Παρόλα αυτά θέλω να πω ότι οι προπονητές των ομάδων, και αυτό είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ σημαντικό, αξιοποιούν στο έπακρο τα χρήματα που τους διαθέτουν οι διοικήσεις τους. Δηλαδή με σχετικά μικρά ή μεσαία budget φτιάχνουν σπουδαίες ομάδες και κάνουν πάρα πολύ καλές επιλογές στους ξένους παίχτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Είναι από τους πιο δύσκολους ομίλους. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε οποιοδήποτε όμιλο και να πέφταμε, το ίδιο δύσκολο θα ήταν. Το ίδιο δύσκολο θα ήταν. Εμείς βρισκόμαστε στο Πανευρωπαϊκό μετά από 9 ή 10 χρόνια. Αυτό ήταν κάτι που το ήθελε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Ήταν κάτι που το καλοκαίρι στοχεύσαμε και παλέψαμε πάρα πολύ για να το καταφέρουμε. Δεν μας ήρθε μόνο η πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό που πιθανόν να ερχόταν και με άλλον τρόπο. Αυτό που χαρήκαμε το καλοκαίρι ήταν η διάθεση της εθνικής ομάδας και το βόλεϊ που έπαιξε. Αυτό χαρήκαμε. Η εθνική ομάδα βρίσκεται σε ένα καινούριο στάδιο που πρέπει να δει σιγά σιγά, αρχής γενομένης από την παρουσία της σε αυτό το Πανευρωπαϊκό, πρέπει να δει μια ομάδα επόμενης δεκαετίας σιγά σιγά. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Εκεί, προς τα εκεί οδεύουμε. Το καλοκαίρι που μας έρχεται έχουμε ένα πολύ δύσκολο δρόμο με πολύμινη προετοιμασία των εθνικών μας ομάδων, ούτως ώστε στο τέλος αυτής της προετοιμασίας να πάμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Εγώ δεν θα σας πω για αποτελέσματα, δεν τα έχω πει ποτέ, αλλά να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και να συνεχίσουμε να τη χαιρόμαστε για δεύτερο καλοκαίρι την εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εμφάνισή του σήμερα και τη δίκαιη νίκη του. Και προσωπικά στον coach για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και στην εθνική αλλά και στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ, πολύ σωστά δομημένη και οργανωμένη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα, φαίνεται και από το ότι μπορούν και έχουν καταφέρει να υπάρχουν δύο μικροί μέσα στην ομάδα και να γίνεται πολύ αρμονικά και σωστά όλο το,
όλο το παιχνίδι τους. Αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός και αυτό που προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε είναι κάποια σημεία τα οποία ο Παναθηναϊκός ξέρει να παίζει με τις αδυναμίες του. Γι' αυτό και είναι τόσο ανταγωνιστική και τόσο καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε να είχαμε ένα πλάνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί το ακολουθήσαν μέχρι τελευταία. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε λίγο κάτι παραπάνω σε κάποιες κρίσιμες φάσεις που κάναμε εμείς λάθη ενώ δεν έπρεπε. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ακριβώς όπως κάνουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες της δουλειάς με τον Ρουσλάν που έχει έρθει και έχει κλείσει το ρόστερ μας. Θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει θα είμαστε και καλύτεροι. Το δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσω να... η δικιά μου δουλειά είναι δύσκολη, πρέπει να βάλω τα παιδιά μέσα στο γήπεδο πάλι ακόμα από μία ήττα, να δουλέψουν όπως δουλεύουν και να μπορέσουμε να βαρθούμε σε σωστό επιθυμητό αποτέλεσμα. Από θέμα δουλειάς και θέμα συντονισμού και τακτικά θα είναι έτοιμοι, είναι σίγουρο. Απλά αυτό που θέλει η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μερικά καλά αποτελέσματα για να μπορέσει να χτίσει ψυχολογία. Μας λείπει πάρα πολύ ψυχολογία. Είναι λογικό. Η δουλειά μου είναι και αυτή. Πρέπει να βρω τρόπο να προσπαθήσω να κάνω τους παίκτες μου να αποκτήσουν ψυχολογία και να έρθουμε σε ένα σωστό. Να κάνουμε κάποια νίκη ή κάποιους βαθμούς να μαζέψουμε έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στα play-out.